Νίκος, ας πούμε, είναι το παλικάρι το οποίο βγήκε εδώ πέρα αρχηγός, ωραία, και λέει: παιδιά, εγώ θέλω να είμαστε όλοι αρμονικοί, να μην έχουμε τάσεις, να μην κάνουμε το ένα, να μην είμαστε το άλλο, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, όλοι αγαπημένοι. Δεκτό. Πάσχουν και αντιφάσχουν τα λεγόμενα με τις πράξεις, καταλαβαίνεις. Οπότε είναι αυτό που με ενοχλεί. Θέλω κάποιον άνθρωπο, φίλε, να γυρίσει και να μου πει: σε κοιτάζω στα μάτια για να σου πω ότι ξέρεις τι, θέλω να φύγεις. Δεν σε πάω. Κουβαλάει τώρα ένα πρόβλημα τις τελευταίες δύο εβδομάδες που γύρισα εγώ και του έκανα συζήτηση, γιατί δεν πήγα να τον τυμπώ. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιο μπροστά. Εσείς σίγουρα δεν ήσασταν. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιο μπροστά. Ήμασταν μέσα στο μπάνιο και πάω και τον πιάνω και του λέω: για ποιο λόγο του λέω άφησε την εδώ και να νικήσει. Μου λέει: γιατί τώρα είχαμε ξεκινήσει να δημιουργούμε φιλικές σχέσεις. Τέλος πάντων, συζητάμε λίγο και μου δίνει να καταλάβω το δικό του σκεπτικό και λέω: καλώς. Και το αφήνω εκεί. Όταν κάτι το κουβαλάς, ωραία. Το κουβαλάς και μου το φέρνεις δύο εβδομάδες μετά, σημαίνει ότι δεν το έχεις λύσει μέσα σου. Που εμένα έχει τελειώσει. Τι εννοείς το κουβαλάκι? Το κουβαλάει, αφού το πέταξε και χθες στο live. Το πέταξε και, και στην αρένα μέσα, το πέταξε και χθες στο live. Ποιο πράγμα? Το σκηνικό. Το ότι εγώ πήγα, το ότι εγώ πήγα και τον έπιασα και του μίλησα ότι εμένα μου φάνηκε λάθος το σκεπτικό του. Α! Νίκο, μην θέλω να σου πω ότι αυτό που έκανε σήμερα ήταν λάθος. Η δικιά μου άποψη. Γιατί? Ρε φίλε, δεν έπρεπε να πέσει. Γιατί να μου πέσει? Δεκτό, ρε φίλε, για τους. Δεκτό στο προηγούμενο βέντεο που δεν ασχολήθηκες με το αγώνισμα. Ναι. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει να σώσει κανέναν, δεν σε ενδιαφέρει για κανέναν. Είναι λάθος να μην σε ενδιαφέρει για τον εαυτό σου, ρε φίλε, και να παρετήσει. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Γιατί μπορεί σε αυτή τη θέση να βρισκόσουν εσύ με την Αγγελίτα, π.χ. Και να ήθελες να σώσει την Αγγελίτα. Αν ήμουν με την Αγγελίτα, ξέρω εγώ, ρε φίλε, εντάξει. Αν ήσουν με τον Στίβ, α πούμε. Πιο πιθανό είναι να τον ανταγωνιζόμουν. Γι' αυτό και τον ανταγωνιζόμουν. Η αντίθεση με αυτό είναι το ότι. Όχι, δεν είναι αντίθεση. Είναι το ότι γύρισε και το πήρε δύο εβδομάδες μετά και μου το πέταξε χθες στο live. Όπου και σπου. Στο live δεν είχα πολύ άγχος. Δεν άκουσα ούτε αυτό. Πώς γίνεται να μου συγκρίνεις? Εγώ που τον υποστηρίζω τον Νίκο, σε αυτό το δίνω. Πώς γίνεται να συγκρίνεις? Πώς γίνεται να συγκρίνεις τη σχέση τη φιλική την οποία δημιουργείς. Δώσ' μου λίγο μισό λεπτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή μου λέει: δημιουργούμε φιλικές σχέσεις. Ωραία, δημιουργούμε φιλικές σχέσεις. Δηλαδή δεν τον ήξερε από θέση και να δημιουργούσαν φιλικές σχέσεις. Και την κίνηση που έκανες και μου συγκρίνεις τη σχέση που έχω με την Αγγελίτα. Ιδέες, δηλαδή χθες, γίνανε και τις κάνανε. Θεώρησε ότι σε ευνόησε. Γιατί αυτό, ο δίκαιος και ότι όλοι είμαστε ίσοι και όλοι αγαπάμε αλλήλους, μείωσε τρία άτομα. Τους μείωσε. Και χθες που κλήθηκαν να το συζητήσουν, κανένας από τους δύο δεν απάντησε. Πού είναι στα φαγητά που δεν ξέρουμε τι να φάμε κάθε μέρα? Εγώ κάθομαι και τα βγάζω όλα. Ναι, είναι όμως ο χαρακτήρας του καθενός. Δεν είναι ο χαρακτήρας. Είναι ότι όταν γυρνάς και λες κάποια πράγματα, άμα είναι να μην τα κάνει, δεν τα πει καθόλου. Πέτα τα σκουπίδια. Και μου το κουβαλάς δύο εβδομάδες και μου το έχει πετάξει μία μέσα και μία εδώ και δεν έχει έρθει ούτε μία φορά. Ξέρεις τι, Παναγιώτη, το και το. Και να σου πω, το και το, ρε φίλε. Όταν μου το λες μία φορά στο live που ξέρεις ότι ό,τι και να πεις θα το ακούσουνε και μία φορά μέσα στην αρένα που ξέρεις ότι ό,τι και να πεις θα το ακούσουνε, δεν το δέχομαι, καταλαβαίνεις. Δεν το δέχομαι να μου το παίζεις μάγκας και ιστορία όταν θα είναι μπροστά η κάμερα. Έλα, μου το παίξεις και μάγκας εδώ πέρα, που είμαστε τα πουφ. Είμαστε χαλάροι όλοι. Είμαστε καλοί όλοι εδώ πέρα μέσα και το ξέρω και το δέχομαι. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ εγώ είναι τόσο αρενοπός, να το πω, τόσο αθώος, να το πω, τόσο αγαθός, να το πω. Γυρνάει και είναι εδώ πέρα μέσα. Το αρενοπός με το άλλο θέλω να πω, απλά... Μοιράζω. Μήπως τον έχετε παρεξηγήσει λίγο παραπάνω όπως πρέπει, επειδή τώρα τελευταία κάνει παραμεταδοκία. Όχι. Και επειδή την ξέρω τη γνώμη σας, γι' αυτό το λέω. Όχι, ο Παναγιώτης έχει διαφορετική γνώμη. Σίγουρα όχι. Δεν έχετε επηρεαστεί καθόλου από την. Μα το θέλει. Θέλω να σου πω κάτι χήμα. Εντάξει, εγώ απλά το σκέφτηκα και το είπα. Δεν έχει θέμα με την αδικία ο Παναγιώτης, επειδή έχω εγώ. Κανένα απολύτω μιλάνε κανονικά. Εγώ το λέω από την πρώτη εβδομάδα. Εμένα, αν του πω κάτι για την αδικία, θα είναι επειδή τα έχω δει μόνο μου. Γενικά, εγώ δρώ μόνο μου. Αν θα δω κάτι ή θα ακούσω κάτι ή θα τα συνδυάσω. Πιστεύω και εγώ έτσι. Γιατί δεν έχω ανάγκη κανένα να μου πει τίποτα. Ναι. Η βάση στην οποία συμφωνώ μαζί του είναι η εξής, ότι όταν είσαι μέσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι και καλείσαι να συνεργαστείς πάρα πολύ και να είσαι παρόν σε διάφορα θέματα για να μπορεί να επέλθει μια ισορροπία στο σπίτι, πρέπει να είσαι παρόν. Δεν μπορείς να είσαι αποστασιοποιημένος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος είναι πολύ αποστασιοποιημένος. Κάτι άλλο που ισχύει είναι ότι ο Νίκος πραγματικά μιλάει μόνο όταν ξέρει ότι έχει απόλυτο δίκιο σε κάτι. Όταν γίνεται δηλαδή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, που εκεί δεν μπορείς να χάσεις το δίκιο σου, δεν μπορεί να είσαι λάθος. Όμως,
Είναι τόσο συνεπής ο Νίκος από την αρχή μέχρι το τέλος, που θεωρώ πως έχει επιλέξει αυτή τη στάση, ότι αυτό είναι ο Νίκος, 100%, απλά μπορεί να είναι και πολλά ακόμα πράγματα που δεν μας τα έχει δείξει και που επιλέγει να μην μας τα δείξει.